Σε συμπληρωματική κατάθεση, προχώρησε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και με την παρουσία παιδοψυχιάτρου, η 14χρονη από το Μιλοπόταμο που έπεφτε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης για δύο χρόνια από την ηλικία των 12 ετών. Στη σημερινή κατάθεση τη ανήλικη, η οποία κράτησε τέσσερι ώρε, αναζητήθηκαν επιπρόσθετε λεπτομέρειε για την κόλαση που ζούσε. Ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει εμπλοκή παραπάνω ατόμων στην κακοποίησή τη, καθώ οι αρχέ έχουν στα χέρια του το κινητό τηλέφωνο του κοριτσιού με πρόσβαση σε όλε τι συνομιλίε. Και φαίνεται πιθανό σύντομα και άλλοι να βρεθούν στο αστυνομικό τμήμα για καταθέσει, αφού σύμφωνα με τι επίμαχε συνομιλίε, αρκετοί ήταν οι άντρε που ζητούσαν ερωτικό ραντεβού με το κορίτσι. Η οι κατηγορούμενοι έχουν κληθεί για να απολογηθούν και μέσα στην εβδομάδα ξεκινώντας από αύριο αναμένεται να εμφανιστούν τμήματικά ενώπιον της ανακρίτριας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με όσα υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι, αρνούνται ωστόσο πως υπήρξε βία στι συνευρέσεις τους με την ανήλικη. Δίωξη για ομαδικό βιασμό ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε τρεις από τους κατηγορούμενους και στους υπόλοιπους οκτώ για τη γενετήσια πράξη με ανήλικο. ένα ένας χρόνο από το Πακιστάν συνελήφθη πριν από μερικές ημέρες, ...που μετά από την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ από τα 12 συνολικά άτομα που κατηγορούνται, 2 είναι Αλοδαποί και 10 Έλληνες από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει ότι οι 14χρονοι εκδιδόταν έναν διαμοιβή. Σημειώνεται πως το κορίτσι φαίνεται να συνδέεται με μια οικογενειακή τραγωδία με συγκλονιστικές προεκτάσεις, η οποία διερευνάται από τις αρχές. Υπενθυμίζεται παράλληλα ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε προεξαμήνου το χαμόγελο του παιδιού στην Εθνική Γραμμή Υποστήριξη, την οποία διαβίβασε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλεία Ρεθύμνου, όπου ξεκίνησαν συντονισμένα και με διακριτικότητα οι έρευνε οι οποίε βρίσκονται σε εξέλιξη. Άμεση απονομή δικαιοσύνη ζητούν οι κάτοικοι τη περιοχή, οι οποίοι είναι μουδιασμένοι από το άκουσμα τη υπόθεση σε μια ιστορία που δύσκολα τη χωρά ο ανθρώπινο νου. <Στενοχωρια> Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα τώρα, είναι η εποχή δύσκολη για τα παιδιά τα μικρά, μην τα παρασέρνουν να μην... και στο σχολείο ακόμη που πηγαίνουν. Και... Αλλά τι να κάνουμε, ο Θεός να βοηθήσει. Πρέπει να... να, δράσουμε ενεργά όλοι μας, σαν κοινωνία, σαν, σαν χωριό, σαν πόλη, σαν ομός, πρέπει να τα καταδικάσουμε όλα αυτά. Πρέπει να τους πιάσουν, να τους βάλουν μέσα, να τους δέρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τους εκτελούν. Γιατί το κράτος δεν έχει νόμους για να μένουν μέσα αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό κάνουν και αυτό που κάνουν.